Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή Ελλάδα Παντού, μια εκπομπή που η δική σας η αγάπη την έχει φέρει και τη φέρνει στην πρώτη γραμμή της μεσημβρινής ενημέρωσης. Έχω καλέσει και, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι εδώ η κυρία Αναστασία Χριστοφορίδου. Είναι μια νέα γυναίκα, δεν θα πω ότι ήταν συμμαθήτρια και είναι συμμαθήτρια με την κόρη μου, αυτό έχει να κάνει, φίλες πολύ, αλλά ξεπερνάω όλο αυτό. Πάω στο θέμα ποιο. Στο θέμα ότι είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την πολιτών πολιτεία. Θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Ακούσατε πριν από λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με την Νέα Φιλαδέλφια, με την καθαριότητα, με το άρσος και πολύ περισσότερο με τον κένταυρο. Κυρία Χριστοφορίδου, αφήσαμε κέρια ζητήματα. Όπως είναι τι κάνει μια γυναίκα. Γιατί, διότι το λέω αυτό, εσείς οι γυναίκες. Δεν ψηφίζετε οι γυναίκες, είναι βέβαιο αυτό. Εξεκριβωμένο. Δεν θέλω να αντίρρηση. Αλλά γιατί όμως. Οι γυναίκες ψηφίζουμε γυναίκες και εύχομαι να ψηφίζουμε όλο και περισσότερο γυναίκες. Εγώ το εύχομαι περισσότερο γιατί εγώ στο σπίτι μου έχω έξω, όπως ξέρετε. Έτσι. Και η υποστήριξη μεταξύ μας, όταν είναι πολύπλευρη και είναι φιλική, είναι σε επίπεδα του Δήμου μας, είναι σε επίπεδα μαμάδων, είναι σε επίπεδα ανοιχτής αγκαλιάς η μία προς την άλλη, είναι σίγουρα ευδόκιμη και αποδίδει τα μέγιστα πρώτα στα παιδιά μας και μετά στην κοινωνία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, άρα η γυναίκα σήμερα μπορεί να αποδώσει. Η γυναίκα υπεραποδίδει σήμερα, υπεραποδίδει και σε αντίξωες συνθήκες, γιατί ακόμη δεν έχουμε όλες τις δομές για να προσθέσουμε τα ρόλα. Αντί όμως να τις δώσουμε τα εύσημα, δεν είναι ακόμα το 50% ούτε στην κεντρική σκηνή, την πολιτική μιλώ, ούτε και στους Δήμους. Είναι το 30% που σημαίνει αυτό ότι άντε, μία στις τρεις, λέμε τώρα. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα ποσοστό ελάχιστα ικανοποιητικό, αν λάβουμε υπόψη την ιστορία μας, από πού ξεκινήσαμε και πόσο γρήγορα έχουμε φτάσει σε αυτό το 30%. Και αυτό το στίχημα σίγουρα είναι να αυξηθεί αυτό το ποσοστό και δουλεύουμε όλοι εμείς και η γενιά μου και η προηγούμενη και η επόμενη γι' αυτό. Και το εύχομαι να γίνει αυτό στην πράξη, γιατί διότι όπως και να το κάνουμε, μια γυναίκα είναι και μάνα και σύζυγος και επαγγελματίας και δουλειά στο σπίτι και από όλα. Τώρα, να πάμε στον πολιτισμό. Το άφησα τελευταίο αυτό να το ρωτήσω, γιατί διότι ξέρω ότι ασχολείστε με αυτό. Ξέρω ότι ασχολείστε με τα αθλητικά και εσείς αθλήτρια παλαιότερα. Ναι. Μπασκετμπολίστρια, μην νομίζετε. Στην ΦΕΑ, δεν κάνω λάθος. Και αλλού. Τι σκέφτεστε εφόσον αναλάβετε, σας ψηφίζει ο κόσμος, αναλάβετε και πάρετε το πόστο της αντιδημάρχου πολιτισμού. Καταρχήν, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ουδείς το ξέρει. Ουδείς το ξέρει. Λέω τώρα, εγώ μία σκέψη έκανα. Τι προτίθεστε να κάνετε, ποιες είναι οι σκέψεις. Ο πολιτισμός είναι. Και εδώ είναι σκέψεις και λύσεις. Ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι στο οποίο η υπάρχουσα δημοτική αρχή έχει να επιδείξει ένα εξαίρετο έργο την τελευταία τετραετία. Έχουμε 240 ολοκληρωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν όλες δωρεάν για το κοινό και είχαν εξαιρετική. Αλλά το κοινό άλλο θέλει όμως, καλή μου κυρία, η Χριστοφορίδου. Το κοινό θέλει να είναι το πιάτο του γεμάτο, θέλει να είναι, ξέρω εγώ, να μην υπάρχει ανεργία. Αυτά όλα, κύριε Κοντονή, το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας τα έχει φροντίσει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε το πρώτο κοινωνικό εστιατόριο σε συνεργασία με την ΑΜ και η ΕΣΥΣ εδώ ήδη και 3 χρόνια. Έχουμε δωρεάν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς μας. Έχουμε μια κοινωνική μέρημνη και πολιτική η οποία έχει αγκαλιάσει τον πολίτη, τον συνάνθρωπο, σε όλα τα επίπεδα. Και για να επιστρέψω λίγο στο κομμάτι της μητέρας, επειδή στην κοινωνική πολιτική άπτεται και εκείνο, φέτος όλα τα παιδιά μας, για όλες τις μας εργαζόμενες μητέρες, έχουν κάπου να μείνουν. Ναι, αυτό είναι καλό, είναι καλό. Δηλαδή μια μαμά που θέλει να πάει στη δουλειά της, μπορεί να το αφήσει στον Αντώνη, στον Γιώργο, στον Κώστα, εννοώ, στους παιδικούς σταθμούς. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τη χαρά να είναι ήδη στα έργα μας και έχει ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί σύντομα, ο πρώτος μας δορυφονηπιακός σταθμός υπό την αιγίδα της Μητρόπολης της Νέας Ιωνίας. Κύριε Γαβρίου, μας ακούει τώρα, να του ζητήσουμε την ευχή. Να είναι καλά, γιατί αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά βρέφη θα βρουν μια ασφαλή νέα στέγη
για να μπορούν οι μαμάδες τους να δουλεύουν και να συμμετέχουν τώρα, στο βίο. Στα τελευταία δύο λεπτά τρία που έχουμε στη διάθεσή μας και που μιλήσατε προηγουμένως για την Αναστασία Χριστοφορίδου, θέλω να πούμε στο λαό της Φιλαδέλφειας γιατί η κυρία Χριστοφορίδου ζητά την ψήφο του. Ζητώ την ψήφο του λαού μας για να σταθώ δίπλα τους. Για να σταθώ δίπλα τους σε πολλά επίπεδα και διαφορετικά, ως μητέρα, ως γυναίκα, ως σύζυγος, ως πολίτης αυτού του Δήμου. Να σταθώ δίπλα στους νέους μας, δίπλα στην οικογένεια και δίπλα στον άνθρωπο. Με καθαρή ματιά και όχι για τα αξιώματα. Με όρεξη και μεράκι για δουλειά. Πολύ σπουδαίο είναι αυτό που είπατε, με όρεξη και μεράκι για δουλειά. Εκείνο που θέλω όμως εν κατακλείδη να πω, και αφού πω στον κόσμο ότι αξίζεται τον ένα σταυρό από τους τέσσερις, δεν είναι? Ναι, ναι. Αξίζεται λοιπόν τον ένα σταυρό από τους τέσσερις. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και βέβαια έχουμε παραλείψει ένα κομμάτι. Ο αθλητισμός θα βρει τουλάχιστον κάποιο διέξοδο, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, δεν. Ήδη οι χώροι αθλητισμού αυξάνονται στο Δήμο, ολοκληρώνονται έργα. Είναι στα σκαριά και άλλα, οπότε δεν θα βρει μόνο διέξοδο. Άρα εσείς έχετε προτάσεις δηλαδή πάνω σε αυτό, έχουμε προτάσεις, για τη λύση. Έχουμε προτάσεις για τη λύση και οι νέοι μας θα βρουν ένα ασφαλές χώρο να αναπτύσσονται, να εκτονώνονται και να εξελίσσονται μέσω των προτάσεων. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ή ας δώσουμε τον ένα σταυρό στην κυρία Αναστασία Χριστοφορίδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.